Σημερινή συνέντευξη τύπου την παραχωρεί η συνέλευση συντονισμού εργαζομένων και ανέργων πρέβεζας. Θα μιλήσουν τα δύο μέλη της, που συμμετέχουν δηλαδή στη συνέλευση συντονισμού εργαζομένων ανέργων. Ο συνάδελφος ο Σιούτης ο Σπύρος, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Παρακτήματος της ΑΔΔ. Και ο Βαγγέλης ο Νάνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Πρέβεζας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία στη σημερινή συνέντευξη τύπου εν ώψη της απεργίας της 17ης Μαΐου με αφορμή την ψήφιση του ουσιαστικά του 4ου Ιουνίου. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διάλεξε το βράδυ της παρεμβατικής Πρωτομαγιάς, η οποία είχε το θράσος να ισχυρίσει ότι τίμησε για να ανακοινώσει ένα νέο 4ο μνημόνιο. Μετά το σχίσιμο των μνημονίων, το ούτε ρίξου του υποταγή, το πρόγραμμα ανακούφιση Θεσσαλονίκη, το παράλληλο πρόγραμμα, η προστασία των κοινωνικών ευάλωτων πολιτών, η θέση του αριστερή πολιτική είναι μέσα στο Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται μια νέα επιχείρηση επιστημονική εξαπάτηση. Ένα μνημόνιο διαρκεία με υποχρέωση ματινών πληρωμάτων 3,5% μέχρι το 2022 και βλέπουμε και βάρβαρων αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων σε συνεχή βάση. Για το οποίο η κυβέρνηση περηφανεύεται και απαιτεί λαό να είναι και ευχαριστημένο. Υποχρεώντα για μια φορά κατά κράτο απαιτήσει των δανειστών και στι ξεχασμένε πλέον κόκκινε γραμμέ, η κυβέρνηση των πολιτικών απαταιώνων υπέγραψε το νέο αντιλαϊκό και εργατικό πακέτο μέτρων, με το οποίο κλιμακώνει την επίτηση ενάντια σε ό,τι είχε απομείνει από τι κατακτήσει του λαού και των εργαζομένων τη χώρα μα. Συνεχίζει τον ίδιο δρόμο που υπηρέτησαν οι προηγούμενε κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Οδηγώντας από τη μία τους εργαζομένους στην εξαθλίωση και ενισχύοντας από την άλλη τα προνόμια στην επιχειρηματική δράση του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, Πασόκ, Ένωση Κεντρών, συμφωνούν με αυτά τα μέτρα και ούρλιζαν για να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση. Ουσιαστικά με τα νέα μέτρα, πετσοκόβονται για άλλη μια φορά μισθοί και συντάξεις. Με τη μείωση του φορολόγου του στα 5.681 ευρώ, όπου έχει κυκλοφορήσει και ουσιαστικά το πλήρη κύκλο ακόμα δεν έχει καταδεχθεί στην Ελλάδα. Αφαιρείται ένας ακόμης μισθός από κάθε εργαζόμενο και συνταξιούχο. Ενώ η τιμήση κατά τουλάχιστον 18% των συντάξεων και την εξέλιξη των επικουρικών δεσμεύονται πλέον μέχρι 330 ευρώ το μήνα του συνταξιούχου. Αντί δηλαδή ουσιαστικά για την επαναφορά 13ου και 14ου του μισθού και σύνταξη, μας πάνε σε 10 και 11 μισθού ετησίως. Μειώνονται κατά 450 εκατομμύρια περίπου οι κοινωνικές δαπάνες για το 2018, αποδομώντα πλήρως το τομείς υγείας, παιδείας και κοινωνικής ασφάλισης. Ενώ κόβονται ακόμα 58 εκατομμύρια από τα λεγόμενα τελευταία επιδόματα θέρμανση, το ψύχρο μειώνεται στο 50%. Επεκτείνεται το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, σε 30 τουλάχιστον, δώρος επιχειρηματικού ομίλου και εξόδου για του εργαζομένου. Καταβαθρώνουν τα διάφορα επιδόματα, είναι υγεία, φτώχεια, θέρμανση, αναπηρία. Προφανώς και δεν επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις όπως έλεγε η κυβέρνηση. Αντιθέτως, συνεχίζονται οι εταιρικές και επιχειρησιακές συμβάσεις με απαγόρευση της επεκτασιμότητας των κλαδικών, ενώ διευκολύνει τη μαζική απόλυση εργαζομένων για την κατάργηση υποχρεωτικής υπουργικής απόφασης για την έγκρισή του. Εδώ, μια μικρή παρένθεση: το τελευταίο συμβάν είναι με την απόφαση του Διοικητικού Συνεδρίου που η κυβέρνηση και μάλιστα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουπέτης διαφήμιζε ότι θα έχουμε λύσει το πρόβλημα του συμβασιούχου. Ουσιαστικά έχουμε κράτος αντίον κράτους και αντί ουσιαστικά για μονιμοποίηση των συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και δημιουργικές ανάγκες. Θα έχουμε πωλήσεις και μάλιστα προβλέπεται και πλαφόν στους λεγόμενους συμβασιούχους που κάθε χρονιά στο δημόσιο. Αποδεικνύεται ότι στο πλαίσιο της ειρήνης του κράτους και του δημοσίου περικόπτουν όχι μόνο τους μόνους αλλά και τους συμβασιούχους, ελαστικά εργαζόμενους στο δημόσιο. Προαναγγέλνουν ουσιαστικά αυτοί οι αποφασάνοι τα φόπλακα χιλιάδες απολύσεις συμβασιούχους στο τέλος του 2017, γιατί ακόμα και πιο νωρίς με αυτή την απόφαση. Συνεχίζονται άλλο χοντρό κεφάλαιο ιδιωτικοποίησης με το ξεπούλημα ΔΕΗ, ΕΙΔΑ, πλημμανιών αεροδρομίων, στα νέα εγχώρια είτε Σαββίδων είτε Μελισανίδων και στα ξένα Κινέζων, Ρώσων, Αμερικάνων και Γερμανών τζάκια. Τα περίφημα και διαφημιζόμενα αντίμετρα και τα δημοσιονομικά οδέντρα αποτελέσματα περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις και κάποια συσίδια για τους φτωχούς, αφού προηγουμένως θα μας έχουν βγάλει. Ενώ οι ρυθμίσεις για το χρέος παραπέμπουν σε υλικές καλένδες. Η κυβέρνηση έχει το θράσο να λέει ότι με το νέο μνημόνιο που φέρνει θα βγει η χώρα από τα μνημόνια. Ό,τι ακριβώς έλεγαν και οι προηγούμενοι. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή μας προκαλεί, λέγοντας συνέντευξη στον Αντένα, ότι δεν βλέπει να την τρέχει κανένα στις πλατείες. Άρα αυτή η απογοήτευση που υπάρχει η αδράνεια και η παγωμάνη του κόσμου σε συνέντευξη θα πάρει την πολιτική του. Στη συνέχεια, για το πλαίσιο τη πενδιακή συνειδητοποίηση και των δράσεων, θα το δώσει ο συνάδελφο Βαγγέλης ο Νάνος.
Ο Ζεζέκ είναι μια εκτός εισαγωγή στα μέτρα περίπου στο πλαίσιο του ψηφίδιου. Πάμε σε μια απεργιακή κινητοποίηση στις 17 Μαΐ, η οποία είναι μια απεργία η οποία έπρεπε να έχει γίνει χθες. Με την έννοια ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό οι δυνάμεις των παρεμβάσεων, των συμπληρώσεων και των κινήσεων στο εργατικό κίνημα, αλλά και οι συνελεύσεις συντονισμού ή οι πρωτοβουλίες συντονισμού πρωτοβάθμιων σωματείων έχουν προτείνει απεργιακή κινητοποίηση προειδοποιητική, ώστε να προετοιμάσουν τη σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική τη ΜΕΡΑ που θα κατεβάσει το νομοσχέδιο, τα νομοσχέδια δηλαδή το τέταρτο μνημόνιο που συμπεριέγραψε ο συνάδελφος ο Σπύρος. Και από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι η ΓΕΣΕΕ και αντεδεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τη συνένεση και άλλων δυνάμεων όπως το ΦΑΜΕ, το οποίο δεν πρότεινε απεργιακή κινητοποίηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, συμβάλλανε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να κοιμήσουν τον κόσμο. Είναι ένα πληθυντάκι το οποίο το κάνανε και πέρσι, μετά τη μεγαλειώδη κινητοποίηση που είχε γίνει στις 4 Φλεβάρι για το ασφαλιστικό, και φύγαμε ας πούμε, από εκείνη την κινητοποίηση, κοιμήσανε τον κόσμο και πήγαμε σε μια κινητοποίηση πάλι περίπου σαν αυτή τέλη Μάη. Αυτή τη σκοπιά εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να απαντήσουμε στην πρόκληση που είπε ο συνάδελφος Σπύρος στο τέλος και στο κλείσιμο της τοποθέτησής του. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι αν ο κόσμος δεν συμφωνούσε με την πολιτική μου, θα έβγαινε στον δρόμο. Άρα δεν βγαίνει στον δρόμο, αλλά τι συμβαίνει, συμφωνεί με την πολιτική μου. Αυτή η δήλωση που έκανε ο Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξή του, ουσιαστικά σου λέει ότι είσαι και λαϊλατημένος και δαρμένος. Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι οι κυβερνητικοί των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουν την απογοήτευση, την απελπισία των εργαζομένων ας πούμε, και των νέων ανθρώπων που έχει οδηγήσει πλαδιά στρώματα ουσιαστικά της κοινωνίας σε μια αδράνεια ως έγκριση της πολιτικής τους και ως πράσινο φως για να συνεχίσουν την ίδια βάρβαρη πολιτική καταστρατήγησης δημοκρατικών δικαιωμάτων, καταστρατήγησης του δικαιώματος στην εργασία, της ελαστικοποίησης του χρόνου εργασίας, των μισθών πείνας, των συντάξεων πείνας κτλ. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς καλούμε το λαό στις 17 Μαΐ να διαψεύσει τον Τσίπρα, ο οποίος σου λέει ότι δεν ξεσηκώνεστε, άρα δεν διαφωνείτε με την πολιτική μου, να στείλουμε μήνυμα ας πούμε, τόσο στη συγκυβέρνηση αλλά και σε όλο το μνημονιακό μπλοκ, το οποίο έχει ψηφίσει το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο και η δημαγωγή ουσιαστικά τώρα και στο τρίτο και στο τέταρτο, ας πούμε, και να αποδείξουμε ότι δεν ξεπερδέψανε μαζί μας. Από αυτή τη σκοπιά εμείς σαν Συνέλευση Συντονισμού Εργαζομένων και Ανέργων, καλούμε στην απεργία αυτή για κάποιους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να σηκώσουμε το γάτι της πρόκλησης του Τσίπρα. Να γεμίσουμε τους δρόμους με πάθος, με φιλοδοξία για την έναρξη μιας εργατικής, λαϊκής αντεπίθεσης διαρκείας που θα διαμορφώσει ας πούμε, τους λόγους ανατροπής αυτής της πολιτικής. Εμείς θεωρούμε την απεργία στις 17 Μάη, όχι την τελευταία απεργία και μάχη κάποιων ηττημένων, αλλά τη θεωρούμε την πρώτη μάχη αυτών που θέλουν να νικήσουν την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεύτερος λόγος που καλούμε στην απεργία είναι να συμβάλλουμε να σπάσει αυτή η αγωνιστική άποψη. Για να αναδείξουμε, ας πούμε, την αντίθεσή μας στα διαρκή και τα λαϊκά μέτρα για έναν ουσιαστικά, για την έναρξη ουσιαστικά ενός ανένδοτου αγώνα που θα τσουρουφλήσει ουσιαστικά την κυβέρνηση στη φωτιά ενός μαθητικού κινήματος. Τρίτον, το οποίο καλούμε είναι πρέπει να κάνουμε βήματα στη συγκρότηση ενός ενωτικού δημοκρατικού ταξικού κέντρου αγώνα. Οι ΓΕΣΕΕ και ΔΕΔΗ έχουν τελειώσει. Δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους. Δεν μπορούν να οργανώσουν πάλι, είναι αφαιρέγγια στα μάτια της εργατικής τάξης και από αυτή τη σκοπιά καλούμε σε έναν εξάρτητο κέντρο αγώνα και σε κοινή δράση όλων των μαχόμενων δυνάμεων ας πούμε, του κινήματος και των δυνάμεων ας πούμε, του ΠΑΜΕ και τις μαχόμενες δυνάμεις ας πούμε, του ΠΑΜΕ σε αυτή την κατεύθυνση. Τέταρτον, καλούμε σε αυτή την απεργία γιατί υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι το οποίο πρέπει να εμπνευστεί ο κόσμος, πρέπει να το πιστέψει. Να προβάλλουμε ως παράγοντα δηλαδή αυτοπεποίθησης και κινητοποίησης τον άλλον δρόμο, έναν δρόμο χωρίς ευρώ, χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς μνημόνια και χωρίς χρέος, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο, για να πάρει ο οργανωμένος λαός το τιμόνι στα χέρια του. Από αυτή τη σκοπιά πρέπει να πούμε στους δρόμους, να απαντήσουμε όπως είπα και πριν στην πρόκληση, να προβάλλουμε ένα πλαίσιο πάλι στο οποίο να είναι ένα πλαίσιο πάλι στο οποίο θα εμπνέει να αυξήσει τους μισθούς για δουλειά σταθερή, για κατάργηση των εργαστικών μορφών απασχόλησης, για κατάργηση των απολύσεων, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους, για άμεση κατάργηση των προκλητικών διακρίσεων σε βάρος της νεολαίας. Όταν είσαι κάτω από 25 λέει χρονών, θα παίρνεις 350 ευρώ και 380 ευρώ ας πούμε, μισθό. Δηλαδή να καταργηθούν ουσιαστικά όλα αυτά τα προγράμματα σκλαβιάς του ΑΕΠ και του ΕΣΠΑ. Να δοθεί επίδομα ανεπτύξεις για όλους στο ύψος του κατώτερου μισθού. Να περνάνε στο κράτος και στους εργαζόμενους επιχειρήσεις να λειτουργούν με εργατικό και λαϊκό έλεγχο.
να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος εργασίας, να πάμε σε μια δραστική μείωση της φορολογιστίας και των λαϊκών αυτοπασχολούμενων στρωμάτων, της φτωχιάς ανθρωπιάς, των συνταξιούχων και των εργαζομένων, γενναία αύξηση ουσιαστικά της φορολόγησης του πλούτου, αγώνα συνάντηση στην ιδιωτικοποίηση και πραγματοποίηση του νερού, του ρεύματος, των συγκοινωνιών, της πρόνοιας και της γης. Καθολική ουσιαστικά δηλαδή αξιοπρεπή δημόσια παιδεία, υγεία και πρόνοια. Από αυτή τη σκοπιά εμείς προβάλλουμε αυτό το πρόγραμμα πάλι, το συνδέουμε άμεσα με την αναγκαιότητα σύγκρουση του κεφάλαιου της Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρώ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ας πούμε, και στη λογική μη αποπληρωμή του χρέους, γιατί όλα τα λεφτά πάνε εκεί. Καλούμε τον εργαζόμενο λαό, την νεολαία, να μην υπογράψουν το τέταρτο μνημόνιο, ένα νέο στοιχειοποιείο που τελεί ένα νέο συμβόλαιο θανάτου, και να συμμετάσχουν μαζικά, ας πούμε, στην απεργία στις 17 Μαΐου. Εμείς ως Συνέλευση Συντονισμού Εργαζομένων Αδέλφων, στην τελευταία μας συνάντηση, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε συγκέντρωση 9.30 ώρα στον ΟΤΕ. Θα μαζευόμαστε σε 9.30 ώρα στον ΟΤΕ. Θα πραγματοποιήσουμε πορεία στους δρόμους της πόλης και παρέμβαση σε χώρους δουλειάς. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Έχει υποθεί πολλές φορές, έχει μπει στο θέμα συζήτηση και συνελεύσεις και συνεδριάσεις συνέλευσης εργαζομένων ανέργων και τα λοιπά της περίπτωσης. Αυτό που είπε ο Τσίπρας, αλλά, ο Πρωθυπουργός, αλλά από άλλη σκοπιά. Δηλαδή ότι υπάρχει μια απομαζικοποίηση των λαϊκών αγώνων. Πώς το εξηγείτε, ας πούμε, τι εξήγηση μπορεί να δώσει, γιατί σίγουρα τα μέτρα πλήττουν αυτά, ιδιαίτερα τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Πού το αποδίδεις? Αυτό είναι δηλαδή. Κατάλαβα την ερώτηση πάνω. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τελικά αποτελεί μια κυβέρνηση η οποία είχε ένα κόσμο που πήγε στη στήριξη, ας πούμε, και ειδικά με τη μάχη του δημοψηφίσματος και στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί, ας πούμε, από τις συγκυβερνήσεις των κομμάτων, όλων αυτών των κομμάτων τα οποία ψηφίσαν το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο όλα τα πρώτα και χρόνια, έστρεψε την ελπίδα του σε μια υποτιθέμενη κυβέρνηση αριστεράς, η οποία θα μπορούσε, ας πούμε, αν όχι να αντρέψει συνολικά την πολιτική αυτή, να σώσει κάποια πράγματα από αυτά που έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να σώσει. Αποδεικνύεται τελικά ότι η κυβέρνηση αυτή αποτελεί οδοστρωτήρα της συνοδευτικής επίθεσης και αυτό αποτέλεσε ένα σοκ σε όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, του κόσμου, ο οποίος δεν είχε αυταπάτηση ουσιαστικά, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να πεις κιόλας να τον κατηγορήσεις. Πίστευε ότι αυτή η πολιτική δύναμη θα μπορέσει, ας πούμε, να αντρέψει την κατάσταση. Αυτό αποτελεί ένα πολιτικό ιδεολογικό σοκ στην κοινωνία, το οποίο είπα ως έπρεπε και στην τοποθέτησή μου, ο δεύτερος λόγος που καλούμε στην Αφρική και αυτά μα είναι να κάνουμε βήματα να σπάσουμε αυτή την αγωνιστική άπνοια. Μιλάμε ουσιαστικά για μια ήττα. Πρέπει να το πούμε δηλαδή. Μια ήττα, ας πούμε, του συνδικαλιστικού, ας πούμε, του εργατικού κινήματος κτλ. Πολιτική ήττα. Όταν μια δύναμη της αριστεράς διαχειρίζεται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση ουσιαστικά, ας πούμε, το σύστημα, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό ανατρέπεται, ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια φάση αρχής ανατροπής αυτού του πράγματος. Γι' αυτό λέμε και στο σύνθημά μας, ας πούμε, ότι αυτή η απεργία δεν θέλουμε να είναι η απεργία των ηττημένων, η τελευταία απεργία των ηττημένων, αλλά η πρώτη αυτών που θέλουν να νικήσουν την κυβερνητική πολιτική. Συμπληρωματικά, απλώς έχουμε μια διαδικασία απογοήτευση από τον κόσμο, στο οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει παίξει και η λογική της κατάληψης της ψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε και τις αυταπάτες, τις λεγόμενες κοινοβουλευτικές απάτες, ότι χωρίς να απεργήσει ο κόσμος, χωρίς να διαδηλώσει, χωρίς οτιδήποτε, μετά μόνο με μια ψήφο και με την αλλαγή της κυβέρνησης, να καταλάβουμε την κυβέρνηση, ας πούμε, ότι θα αλλάξουμε τα πάντα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και τα σχετικά. Όλο αυτό η αυταπάτηση, η τροφή των αυταπατών, ήταν ένα σοκ για τον κόσμο. Γιατί πίστεψε ότι απλά κοινοβουλευτικά με μια ψήφο στην κάλπη, κατευθείαν θα έχει 13η σύνταξη, θα σταματήσει το έλφυε. Και αυτά ουσιαστικά βλέπουμε όταν οι κανόνες, οι συνταρήμοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του δημοσιονομικού κόφτη και αυτά εφαρμόζονται και σε χώρες που δεν έχουν μνημόνια. Στη Γαλλία, πούμε, και αυτά ο Γιούνκερ υποδέχτηκε τον Μακρόν, πούμε, και αυτά, ότι είναι σπάτα με το γαλλικό κράτος, πρέπει να αρχίσει να περιορίζει τις δαπάνες. Άρα, στην Ελλάδα απλώς υπάρχει μια διαμορφή των λεγόμενων μνημονίων, ότι τρώνε, πούμε, και αυτά με ψήφιση αυτών των ταλαιτφόρων μέτρων, πούμε, και αυτά. Ουσιαστικά θα έχουμε έξω από τα μνημόνια, θα έχει έρθει ανάπτυξη. Και ουσιαστικά και είναι ανάπτυξη που οραματίζονται και πλασάνουν στην κοινωνία. Η ανάπτυξη θα είναι χαμηλές δουλειές, ευέλικτες, συμβασιούχων, ας πούμε, και αυτά, είτε με προγράμματα ΕΣΠΑ, ας πούμε, σε διάφορους χώρους, είτε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε στο δημόσιο, που θα ανακυκλώνουν την ανεργία. Και όλο αυτό το επιχείρημα περί success story, αν δείτε όλες τις δηλώσεις τους, είναι περί ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, συσίτια, τα πάντα. Ουσιαστικά αποδεικνύουν και την άλλη αυταπάτη της δίθεν επιτυχίας τους, ας πούμε, και αυτά, της ανάπτυξης. Και να θα μεγαλώσουν τα συσίδια και θα στηρίζουμε πιο πολύ τα συσίδια, γιατί ακριβώς πιο μεγάλη μερίδα πληθυσμού που θα απογοητεύεται
Άλλωστε και στην ψυχολογία, και όσο κοιτάζετε στην πολιτική ψυχολογία, υπάρχει και το λεγόμενο παράδειγμα του βατράχου, όταν τον βάλουν κατευθείαν στο καυτό νερό. Υπάρχει και αντίδραση και πηδάει και φεύγει μέσα από την κατσαρόλα του καυτό νερό. Να τον τρέχουμε μέσα στο νερό και στα διακά που ανεβάζουν τη θερμοκρασία, παραλύει. Κάτι δύσκολο υπάρχει και στην κοινωνία και στο εργατικό κίνημα. Δηλαδή, πέρα από τι ιδιομορφίε και τα προβλήματα χρόνου.